Κάνε μπόγια. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τα μπόγια. Θα ασχοληθούμε με αυτά εδώ. Και σε άλλο βίντεο με τα μπόγια. Λοιπόν. Πλάκα κάνουμε, όλα ασχολούμαστε. Ήρθε στα χέρια μου αυτό εδώ. Είναι HDMI USB Capture Card. Και επειδή έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτό το εργαλείο, σε μια πολύ γρήγορη παρουσίαση, πάρα πολύ γρήγορη, για να ασχοληθούμε μετά και με τα μπόγια. Λοιπόν, συσκευασία. Micro USB σε USB, USB 3. Το micro USB είναι για να πάρει 5V η κάρτα. Προφανέστατα, κάνει και κάποια επεξεργασία μέσα της για να χρησιμοποιεί 5V. Μπήκε. Ουπ. Μπήκε. Πρέπει να μπήκε. Τόσο απλά τα πράγματα. Το βάζω επίτηδες σε ένα παλιό λάπτοπ για να φαντασιωθείτε τι θα κάνει σε ένα καινούριο. Ναι, το βρήκε. Λοιπόν, και ένα HDMI in. Και ξαναπερνάω τη Video Capture Device. Τι λες τώρα ρε, κατευθείαν. Ω! Transform. Stretch to fit. Σούπερ εικόνα, δεν υπάρχει. Κώστα, να δεις εικόνα που βγάζει. Σε λάπτοπ για πέταμα. Η 4K. Εντάξει, μην περιμένουμε frame rate τρελό σε ένα λάπτοπ με άτομο επεξεργαστή μέσα. Εντάξει. Αλλά η εικόνα είναι χαρτί. Δεν έκανα κανένα εγκατάσταση, έτσι, με το που την έβαλα, κρακ, μπήκε. Μόνη της. Σούπερ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, τη βγάζω. Τη βγάζω και μπαράκι και μπαρούλες. Μπαρογεννήτρια μέσα για να κάνεις τις ρυθμίσεις. Τη βγάζω. Τη δείχνω. Τη μαζεύω και την πουλάμε. Φεύγουνε. Όσα μήναν, μήναν. Λοιπόν, είναι, καταρχάς είναι πανάλαφρο, έτσι, δεν είναι το τίποτα. Είναι πολύ ωραίο. Αλουμινένια κατασκευή, όχι ότι να είναι. Loop through μέσα, θες να γράφεις, αλλά να έχεις και ένα μονιτοράκι, γιατί έχεις μία έξοδο. Έως 4K, Ultra HD. USB 3. Και το καλώδιο τροφοδοσίας για το processing που κάνει μέσα της, προφανέστατα. Η πράσινη κάρτα. Τίποτα, τελειώσαμε, αυτό ήταν. Σε 3 λεπτά τα πάμε όλα, τι να πεις. Το βάζεις, δουλεύει, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πόσο το έχουμε? Την πράσινη. Δεν θυμάσαι? Δεν θυμάσαι. Δεν πειράζει. Θα μπούμε τώρα στο site. Καταρχάς το site, το νέο ανανεωμένο site. Πώς μπαίνει ρε παιδιά αυτό το πράγμα? Βρήκα μια δυσκολία. Βρήκα ένα πρόβλημα. Βρήκα ένα πρόβλημα. Ας καλούν και όλα στις τρελές γίνεται. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η συσκευασία είναι δύσκολη να κλείσει. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά το κατάφερα. Λοιπόν, εξαιρετικά. Το είδατε μόλις τώρα, δεν θα πω κάτι άλλο, δεν θα σας κουράσω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.